το 15 λεπτό τελικό της κατηγορίας των 125 κυβικών εκατοστών. Θα σας πούμε και τη σειρά της εκκίνησης. Στην πρώτη σειρά ο Νικολούζος και ο Νίκος Ομπτζέγιας. Στη δεύτερη σειρά Χρυσοχώος και Λούκος. Τρίτη σειρά Ταραλάικος Σταμάτης. Τέταρτη σειρά Κυριακού Παναγιωτόπουλος. Και στην τελευταία σειρά Φώτσης και Πλούμος. Η κατάταξη των οδηγών με τους ίδιους βαθμούς ποινής έγινε από την αλυτάρχη και τον πρόεδρο αγωνοδικών κατόπιν κληρώσεως στο χώρο της γραμματείας του αγώνα. Τα κάρτ ξεκινούν εδώ για να πάνε μπροστά στη γραμματεία όπου θα σταματήσουν και θα ξεκινήσουν από στάση των 15 λεπτών τελικό. Εδώ το πράσινο φως άναψε και έτσι λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 10 οδηγούς στο τελικό της κατηγορίας των 125 κυβικών εκατοστών. Εδώ βλέπουμε το Φώτση. Ο Νικολούζος έχει κάνει μια διαφορά από τον δεύτερο Χρυσοχώ. Γίνονται όλοι πολύ γρήγορα. Άλλωστε εδώ στον τελικό αγώνα είναι το σημείο που ο καθένας θα πρέπει να δείξει τον καλύτερο του εαυτό, μιας και από εδώ θα κριθεί ο νικητής αλλά και οι υπόλοιπες θέσεις της ημέρας. Ο Ταραλάικος ήταν στην τρίτη θέση, ο Λούκος είναι τέταρτος, ο Μπουτζίγιας είναι πέμπτος. Ακολουθεί πιο πίσω ο Πλούμος στα χρώματα του Frisbee's Club και της Avis Rent-A-Car. Και εδώ με τα τελευταία φάνης σαν υποστηριχτή ο Θανάσης Σταμάτης, ο οποίος μέχρι στιγμής ήταν άδικος στον αγώνα. Ο Νικολούζος πάντα στην πρώτη θέση και κοιτάζει και πίσω για να ελέγξει τη διαφορά. Ο Νικολούζος, ο οποίος τρέχει κάτω από τις οδηγίες του Γιώργου Δραγόπουλου, Χρυσοχώος στη δεύτερη θέση, Ταραλάικος ακολουθεί, Λούκος Μπουτζέγιας και εδώ είναι ο Πλούμος, όπως είπαμε, στα χρώματα του Frisbee's Club και της Avis Rent-A-Car. Μπουτζέγιας και Πλούμος μεσοσηκεί, ο Μπουτζέγιας συνεχίζει και ανεβαίνει ακόμα πάνω στα πεζούλια, όπως έκανε και στην αρχή του αγώνα. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, ένας οδηγός που έχει 10 αγώνες προβληματικούς για το δικό του παλμαρές, ξεκινώντας την προσπάθειά του στους αγώνες του ΚΑΤ το 1990. Ήταν άτυχος στο πρώτο προβληματικό. Ο Σταμάτης ήταν άτυχος και στα δύο. Προσπαθεί τώρα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ξεκίνησε πολύ χαμηλά για να φτάσει σε υψηλές θέσεις. Ο Σταμάτης, ο οποίος έχει 8 πρωταθληματικούς αγώνες στον αθλητικό του, ξεκινώντας την προσπάθειά του 1989. Ο Ταραλάικος έχει πίσω τον Λούκο με το 125. Κάνει προσπάθεια ο Λούκος και περνάει, το ίδιο κάνει και ο Μπουτζέγιας. Πίσω από τον Ταραλάικο παραμένει ο Πλούμος, να δούμε αν θα περάσει. Πέρασε τελικά. Και έτσι λοιπόν ο Ταραλάικος έχασε μερικές θέσεις εδώ στο σικίνι της πίστας. Πάντα στην πρώτη θέση ο Νικολούζος, τον βλέπουμε εδώ να περνάει μπροστά από τον πάρκινγκ πίστας. Ο Νικολούζος, ο οποίος έχει 10 αγώνες στον αθλητικό του, έχει κερδίσει τους 4 από αυτούς. Ξεκίνησε το 1991. Τώρα είδαμε εδώ να κόβει και λίγο ρυθμό, δεν έχει και νόημα να πιέζεται πάρα πολύ από την αρχή του αγώνα, εφόσον έχει κάνει τόσο μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, τον Χρυσοχώο, που βλέπουμε εδώ με το νούμερο 121. Λούκος και Νίκος Μπουτζέγιας μαζί με τον Πλούμο ακολουθούν. Ο Πλούμος ήταν και αυτός άτυχος σήμερα, έχοντας εγκαταλείψεις στα δύο προηγούμενα προβληματικά και ο Σταμάτης, που βλέπουμε εδώ, ξεφέρεται στην πορεία του στο καρ. Εδώ ο Πλούμος. Ταραλάικος, ο οποίος συμμετείχε στο παρελθόν σε αγώνες της κατηγορίας των 100 κυβικών εκατοστών άσχημων. Ξεκίνησε το 1989 και έχει τρέξει σε 5 αγώνες. Νικολούζος, πάντα στην πρώτη θέση. Εδώ είναι ο Φώτσης, ο οποίος μάλλον αντιμετωπίζει προβλήματα και πηγαίνει αργά. Τώρα να περνάει ο δεύτερος και ο τρίτος, ο Χρυσοχώος μαζί με τον Νίκο τον Μπουτζέγια. Φώτσης, Γιώργος Φώτσης. Πρώτη φορά συμμετείχε σε αγώνα κάρτ, αφήνοντας την 400 Opel να περιμένει για άλλες στιγμές. Και πάλι Νικολούζος. Στον δρόμο για μια ακόμα νίκη, αυτή τη φορά σε αγώνα επάθλου. Δεν έχουμε δυστυχώς την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Πάρη Τσοπάνογλου ανάμεσα σε αυτούς τους οδηγούς. Ένα οδηγό πάρα πολύ καλό, ο οποίος όμως ήταν άτυπος στη Λάρισα και δυστυχώς έχει χαλάσει το μοντέρ του και δεν μπορεί να συμμετάσχει σήμερα σε αγώνα. Παρ' όλα αυτά όμως ήρθε και βοήθησε τη Λέση να βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο με το κίτρινο μπλουζάκι στο ρόλο του κριτή.
Συνεχίζει τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Χρυσοχώς μπροστά από τον Νίκο Τουμπουτζέγια προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική, λίγο προ την είσοδό του στην ευθεία. Πάρα πολύ κοντά και οι δύο οδηγοί. Νίκο Τουμπουτζέγια, ενώ σε πρώτο πλάνο έχει καταλήψει ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης που σήμερα δυστυχώς τίποτα δεν του πήγε καλά. Η τύχη τον εσταμάτησε για μια ακόμα φορά. Ο Σταμάτης ο οποίος πηγαίνει με τα πόδια στα πίτς. Κρίμα για τον οδηγό. Κάνει μια προσπάθεια που τζέγια στην εσωτερική και κάνει τετακή. Εκεί λοιπόν που πήγε να πάρει τη δεύτερη θέση ο Μπουτζέγιας χάνει πάλι αρκετές θέσεις. Προσπαθεί να βάλει μπροστά το κάρτ, ενώ αριστερά βλέπουμε όρθιο το Λαβρέντιο Φίζογλου, παλιό αγωνιζόμενο της κατηγορίας των 100 κυβικών εκατοστών και αυτόν σήμερα στα χρέη του πλήτη. Πιστεύουν αυτό και να συμμετέχουν στους αγώνες. Χρυσοχώος. Έχει πίσω του τον Μπλούμο. Και σίγουρα θα δούμε τώρα μια πολύ καλή μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Χρυσοχώος μέχρι στιγμής στο σημερινό αγώνα πάει πάρα πολύ καλά. Ο Πλούμος ήταν άτυχος στα δύο προκριματικά, ενώ τώρα τον βλέπουμε στην τρίτη θέση και βέβαια να προσπαθεί για τη δεύτερη. Ο Πλούμος προς το αναδεικτικό του έχει 5 προκριματικούς αγώνες, ενώ ξεκίνησε την πορεία του στο κάρτι φετινή χρονιά. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Πίσω του είναι Ταραλάικος. Και ο Πλούμος πέρασε στη δεύτερη θέση. Πέρασε μπροστά λοιπόν από τον Χρυσοχώ ο Νίκος ο Πλούμος. Ο οποίος είναι πάρα πολύ μακριά από τον πρώτο. Αλλά παρόλα αυτά έκανε την προσπάθεια και έχει περάσει στη δεύτερη θέση. Μετά από μια κίνηση η οποία δεν ήταν και τόσο καλή. Ωστόσο η μάχη συνεχίζεται πιο πίσω μεταξύ του Παναγιωτόπουλου και του Ταραλάικου. Οι αγωνιζόμενοι έχουν χωριστεί σε γκρουπ εδώ. Και υπάρχουν μάχες παντού, όπου και κοιτάξει κανείς. Έτσι λοιπόν, μέχρι στιγμής, ενώ έχουμε διανύσει πάνω από το μισό του τελικού της κατηγορίας των 125 κυβικών εκατοστών, έχουμε στην πρώτη θέση τον Νικολούζο, δεύτερος είναι ο Πλούμος, τρίτος ο Χρυσοχώος. Ο Μπουτζέγιας προσπαθεί να ανέβει σε θέσεις. Ο Παναγιωτόπουλος εδώ μαζί με τον Ταραλάικο προσπαθούν για την πέμπτη θέση. Κυριακού και ο Φώτσης ακολουθούν πιο πίσω. Εδώ λοιπόν ο Φώτσης αφήνει δρόμο στον Παναγιωτόπουλο να περάσει. Πάνω στον Παναγιωτόπουλο θα βγει την ευθεία. Εδώ Ταραλάικος. Γιώργος Φώτσης. Εδώ είναι ο Πλούμος στη δεύτερη θέση. Με τα χρώματα του Friskies Club και της Avi Rodakar. Τρίτος είναι ο Χρυσοχώος. Σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα ο Χρυσοχώος. Συνεχίζουμε και βλέπουμε τον Νίκο Πλούμο, ο οποίος έκανε έναν πολύ καλό αγώνα στην Καλαμάτα πριν από το καλοκαίρι. Έκανε καλό αγώνα και στη Λάρισα. Και σίγουρα βέβαια σήμερα κάνει επίσης πάρα πολύ καλό αγώνα, παρότι δεν ήταν τυχερός από το πρωί. Ο πρώτος, ανενόχλητος, πηγαίνει για την καλό σημεία της νίκης, ο Νίκος Νικολούζος. Ο Νικολούζος ο οποίος έχει 4 νίκες στον αναδεικτικό του σε 10 αγώνες. Το βλέπουμε εδώ να βγαίνει για την ευθεία και να παίρνει την καρό σημαία της νίκης μετά από 15 λεπτά. Δεύτερος, ο Νίκος ο Πλούμος, μετά από ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Και τρίτος, ο Παναγιώτης Χρυσοχώος. Ακολούθησαν ο Μπουτζέγιας, Παναγιωτόπουλος, Ταραλάικος, Κυριακού και Φώτση.